Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στη Θαλασσοκρατορία των Μινοϊτών. Ε, Και αυτή η Θαλασσοκρατορία, ε, αν ε, την, τη δούμε στο πλαίσιο των, ε, των επεκτάσεων και των αυτοκρατοριών και των άλλων ελληνικών φύλων, ε, τότε θα καταλάβουμε ότι συμπληρώνεται η θαλασσοκρατορία αυτή με το γάμο του, αυξεντι, του, του, του ε, Αστερίου, του γιού του Τεκτάμου, του εγγονού του Δώρου, βασιλέως της Κρήτης, με την Ευρώπη βεβαίως από την ελληνική Φινίκη. Διότι έτσι... Συνδυάζονται οι, οι κτίσεις της Μινωϊκής Θαλασσοκρατορίας με, την, με τις κτίσεις της Αργίας Ιούς, η, η οποία βεβαίως ήταν στην Ασία και όχι μόνο στην Πρόσω Ασία αλλά και στην ε, ε, εσωτερική Ασία, οπότε ε, βλέπουμε συμμετοχή των μινοιτών Κρητών με τη θαλασσοκρατορία τους και με τα πλοία τους στις χώρες που ενώθηκαν με την κρητική θαλασσοκρατορία διά της Ευρώπης. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το υπόβαθρο αυτό το οποίο ήταν μηνοϊκό και αργιακό στην Βόρειο Αφρική, την Ευρώπη και την ε, Ασία ε, 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 διετηρήθη μέχρι το μεκιναϊκό το πολιτισμό, ε, οπότε στο, στη, στο διάδοχο σχήμα του μινοϊκού πολιτισμού ε, ή το παράλληλο σχήμα του μικιναϊκού του πολιτισμού προς τον μινοϊκό και τον αργιακό στις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, τον πελασγικό δηλαδή, <εύθυν> ε, έχουμε ενοποίηση και ενίσχυσή τους και επί μηκυναϊκής αυτοκρατορίας με τους γάμους βεβαίως του αυτοκράτορος Περσέως με ε, αυτοκράτορος των μικινών με την Ανδρομέδα η οποία ήταν απόγονος τοι, των, του, των βασιλείων της Αργίας Ιούς ε, και συγκεκριμένα ε, που ήταν κόρη του Κυφαίος βασιλέως της Αιθιοπίας, της ελληνικής Αιθιοπίας. Ε, και το ελληνικής Αθηναίας βεβαίως μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και από την ε, από την επικράτεια του Αιγύπτου και του Δαναού ε, στις χώρες αυτές της. Ε, Αφρικής και της Ασίας και βεβαίως και την ε, Αραβία ε, όπου, ε, όπου γυναίκα από την Αραβία ήταν μητέρα των ιών του Αιγύπτου, ε, των ιών του Αιγύπτου και βεβαίως και των θυγατέρων του Δαναού. Οπότε και βέβαια ο Δαναός και ο Αίγυπτος, ήσαν παιδιά του Βίλου, ήσαν ε, 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 του Βίλου, ο οποίος ήταν γιος της Λιβύης, ε, θυγατέρα ε, του Επάφου Ιού της Αργίας Ιούς και του Ποσειδώνος. Ε, 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 άρα εδώ ε, καταλαβαίνουμε ότι διαδέχονται οι αυτοκρατορίες οι ελληνικές κατά την απότατη προϊστορία, όπως η Μινοϊκή θαλασσοκρατορία ε, και η μικηναϊκή αυτοκρατορία ε, της ε, αυτοκρατορίες των, ε, των θεών οι οποίοι ήταν και απόγονοι και, ε, και άρα και κληρονόμοι του παντοκράτορος ουρανού, ε, ε, το οποίο η η παντοκρατορία επεκτείνεται κατά τις έρευνες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας μέχρι, μέχρι, και τις, μέχρι και τις επικράτειες του Κρόνου και των Τιτάνων στην, στον κόσμο και μάλιστα σε όλο τον κόσμο και στην, και στην Μεγάλη Ήπειρο όπου η, η, όπου η χώρα στην οποία ο, ο Ζεύς ε, φυλάκισε τον Κρόνο ε, είναι στα παράλια του, κα, του Καναδά και στην Ιρλανδία. Ε, ε, όπως μας ε, διασώζει ο Πλούταρχος τα ηθικά του ε, και συγκεκριμένα στο, περί του εμφαινο, στο έργο του περί του εμφαινομένου προσώπου το κύκλο της Ελλήνης. Ε, και ε, σημαντικό σημείο για την ε, θαλασσοκρατορία των κριτών σε σχέση με, την, με, με τις επικράτειες της Αργίας Ιούς είναι οι, 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 οι παραπομπές στην αρχαία ελληνική γραμματεία και κυρίως στο έργο του Μανέθωνος ότι η πρώτη δυναστεία των Αιγυπτίων περιελάμβανε Έλληνες βασιλείς ε, με ονόματα ηρώων και, και θεών όπως ο Ήφαιστος, ο Ήλιος, ο Αγαθοδέμων ο Κρόνος, ο Όσυρης και η Ίσης, ο Τυφών, ο Όρος, ο Άρης, ο Άνουβης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων, ο ε, ο Σόσος, ο Ζεύς και ο Μήνος. Επομένως εδώ βλέπουμε τα ίδια ονόματα που έχουμε στην Μινοϊκή Αυτοκρατορία και στην επικράτειες των Ελλήνων Θεών και Ηρώων να επαναλαμβάνονται ως πρώτοι βασιλής της Αιγύπτου και η Αίγυπτος βέβαια έχει το όνομα του, του Αιγαίου, διότι τον, το Αιγαίο είναι από τις Αίγες τα κύματα και η Αίγυπτος είναι ακριβώς υπό τα σέγας του Αιγαίου, δηλαδή υπό τα κύματα του Αιγαίου. Ε, άρα τα ε, διαμορφώνεται η, και η Ελληνική θάλασσα, η Μεσόγειος θάλασσα, την οποία βέβαια συνέχισαν οι Ρωμαίοι να την ονομάζουν Mare Nostrum, που δεν ήταν βοστρουμ δεν ήταν δική τους, ήταν βέβαια ελληνική και ε, δια της κατα, ε, κτίσεως, ε, την ε, παρουσιάζουν ελληνική. Βεβαίω οι λατίνοι είναι απόγονοι πελασγών και έχουμε τον Εύανδρο με την οικοστράτη και έχουμε σειρά αναφορών στην αρχαία ελληνική γραμματεία για την εγκατάσταση των πελασγών στο Λάτιο, όπως εγκατεστάθηκαν και στη Μικρά Ασία και υπομορφή συγκεκριμένων ελληνικών φύλων ως, λέλεγ, ως λέλεγες Παραδείγματος χάρη, οι λέλεγες ονομάστηκαν και οι κάρες στην αρχαία ελληνική γραμματεία και Λέλεξ ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Πάρτης, άρα βλέπουμε ευρύτερες, ε, ευρύτερες δωρικές, ε, ε, δωρικές καταβολές και στους Λέλεγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι κατοίκησαν και στην Τροάδα, ενώ οι Τρόες τους είδαμε ότι ήταν απόγονοι των των κριτών Τευκρών και του Τευκρού, ο οποίος, του οποίου η θηγατέρα η Βάτια ενυμφεύθη τον, ε, τον ε, Δέδαλο, ο οποίος ήταν από τη γενεά του ε, Τιτάνος Άτλαντος, τη της ε, Αρκαδίας και της Πελοποννήσου, η οποία είναι και η κοιτίδα των Πελασγών, όπως είπαμε. Άρα έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε συγχρόνως και τη σύσταση της μηνοϊκής και της βάσης της μηνοϊκής θαλασσοκρατορίας ως αμυγός ελληνικού προϊόντος. Και σημαντική κό είναι να θυμόμαστε ότι ο πρώτος βασιλιάς της Κρήτης ήταν ο Κρής ο οποίος ήταν από τους αιτεόκριθες, από τους γηγενείς δηλαδή γεννημένους στην Κρήτη Έλληνες και ε, ε, η Κρήτη ήταν θυγατέρα του Αστερίου, του, π, του διαδόχου του Τεκτάμου, που ήταν ο Τέκταμος πρώτος βασιλιάς της Κρήτης, ε, ιός του Δώρου και άρα Δωριεύς. Ε, σημαντικό είναι επίσης να θυμηθούμε ότι ο Τέκταμος πήγε στη, ε, στην Κρήτη από τη να πέρασε, ε, όπου είπαμε ήταν οι Δωριείς και οι Πελασγοί ε, σαν βάση και της... Ε, και της δωρικής επικράτειας των Δωριέων στην Λακεδέμονα και συγγενής βεβαίως του, των Πελασγών της Αρκαδίας και του Παλέχθωνος Πελασγού αφού ο Άτλας με τις Ατλαντίδες του έγινε γεννήτορ της ε, της δυναστίας της Πάρτης, της δυναστίας της Αρκαδίας, της δυναστίας του Δευκαλίωνος, της δυναστίας ε, στην Θεσσαλία, του, της δυναστίας των και ε, και της και της δυναστίας των κριτών, των Μινοϊκών, των κριτών αφού η αναφορά του Ηρόδοτου λέει ότι ο Τέκταμος πέρασε με ολίς και Πελασγούς και βεβαίως και Δωριής στην Μεγαλόνισο Κρήτη και εκεί βρήκε τους Αιτεόκρητες και συγκατοίκησαν όλοι μαζί όπως μας αναφέρει και ο, ε, ε, και ο θείος ποιητής στην Οδύσσια του ο ε, Όμηρος. Ε, επομένως η ιστορία είναι ξεκάθαρη η ελληνική. Ε, οι Μινοίτες έχουν βάσει τους Δωριής, τους Αιωλείς, τους Πελασγούς και τους Κίδωνες από την, επίσης από την Αρκαδία, διότι ο Κίδων και ο Γόρτης που είναι οι επώνυμοι των μεγάλων πόλεων της Κρήτης, της Κιντονίας και της Γόρτινος είναι ή του Τεγεάτου, του γιού του Λικάωνος, του γιού του Παλέχθωνος Πελασγού. Επομένως, πελασγική συνιστόσα στους και αρκαδική αρχαιότατη συνιστόσα στους Κρήτες και Εολίς μεταξύ των Κρητών, διότι πρέπει να θυμηθούμε και μια λεπτομέρεια εδώ, ότι ο Τέκταμος ενυμφεύθη την θηγατέρα του Κριθέως, βασιλέως της Ιολκού, δηλαδή αιωλίδου, ιού του αιώλου. Επομένως τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και η ε, θαλασσακρατορία των κριτών είτε μόνη της είτε διά της συνδέσεώς της με, την, ε, με τις επικράτειες της Αργίας Ιούς διότι η Ιώ ήταν από το Άργος και ε, ε, άρα από την πηγή των Πελασγών διότι Άργος πελασγικών και άργο και παλέχθων πελασγός στην ε, Αρκαδία λικόσουρα και λοιπά και λικάων είναι ε, εξέματος συγγένειες οι οποίες μάς καθορίζουν τους μινοίτες κρίτες ως α, αμυγός ε, Έλληνες και χωρίς καμία ξένη ε, επέμβαση ε, λόγω και τη ισχύω που είχαν ως θαλασσοκρατορία και δεν μπορεί να ε, μιλάμε για οποιαδήποτε ξένη επέμβαση ε, και βεβαίως ε, εν, ενώ βεβαίως οι, είναι σημαντικές οι επεκτάσεις της ε, μηνοϊκής αυτοκρατορίας στο, και θαλασσοκρατορίας στον κόσμο ε, που μαζί βεβαίως με, την, ε, με τις επικράτειες της Αργίας Ιού στην Λιβύη, στην Αίγυπτο, στην Μαυρουσία ε, Μαυριτανία, στην ε, ε, Κηλικία, στη, ε, στην Φινίκη, την ελληνική Φινίκη, ε, στη Συρία με το Σύρο, γιο του Φήνικος, ε, ή, ή τον τύρο γιο του, του Φίνικος κατά τις ε, ε, παραπομπές που έχουμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ε, 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 Βλέπουμε δηλαδή πελασγική καταγωγή και του Μινοϊκού, Μινοϊκής θαλασσοκρατορίας και της ε, αυτοκρατορίας της Αργίας και πελασγίδος ιούς ε, στην Ασία και στην ε, α, Αφρική. Ε, ε, εδώ λοιπόν ε, πρέπει να καταλάβουμε πού ε, που βρήκαν διέξοδο οι Μινοίτες πέραν της δικής τους θαλασσοκρατορίας η οποία πώς συναισθήθη ε, ξέρουμε για την επέκταση της, ε, ε, του, του Σαρπιδόνος στη Λυκία ε, όπου πήγε σαν σύμμαχος του κύλυκος, ε, του δηλαδή του συγγενούς του από την ε, ε, Ευρώπη. Ε, την, από την Ευρώπη, ε, ε, τη μητέρα του. Επομένως πήγε ως σύμμαχος του Κύλικος ε, του αδερφού της, ε, εναντίον των Λυκείων. Αλλά και έχουμε και παραπομπή ότι και οι Λύκοι ήσαν από, Κρήτε, από Κρήτες, διότι ε, βρίσκομαι εκεί τους Τερμίλες, οι οποίοι πήγανε με το Σαρπιδόνα στο όρος Σύπηλον και βρίσκομαι εκεί και την και, το, και τον Σύπηλο, τον επώνυμο του όρους, να έχει ελληνική καταγωγή, όπως και ο Τμόλος, ε, όπως και οι Κάρες, που ήταν παιδιά της, του Διός και της ε, κρίτης Επομένως έχουμε, ε, ε, όταν, όταν μας, ε, μας μιλάνε οι, ε, οι ξένοι για Κάρες βαρβάρους και Κάρες που κατέλαβαν τα νησιά, αυτοί είναι Κρήτες και ε, θυμόμαστε τον Μίλητο ο οποίος ήταν ε, ο, ε, ο ε, ακόλουθος του σαρπιδόνος στη Μικρά Ασία και, εν, ε, ο, και ο οποίος ενιφέφτη την κόρη του βασιλέως του της Καρίας, άρα ελληνικό όνομα ο, ο υπάρχον εκεί, ο προϋπάρχον πρώτου μιλάτου και πρώτου σαρπιδόνος βασιλεύτης Καρίας, ελληνικό όνομα και η, τη, και, τη, και η κόρη του ήταν η Ιδοθέα. Επομένως η περίφημο μίλητος με ήτα στην Αττική διάλεκτο και με αλφα μακρόν στις δωρικές διαλέκτους, μίλατο και γι' αυτό έχουμε και το χωριό στην Κρήτη αρχαίο που δείχνει το κριτικό όνομα της Μιλήτου ήταν απικία των Κρητών, είτε των Κρητών, ετεοκριτών και Πελασγογενών Κρητών είτε των, κρητο, των Κρητογενών Καρών. Επομένως τα πράγματα είναι αλλιώς και η Καρία αποδεικνύεται επικράτεια κριτική ε, ήδη από τις γενέσεώς τη, και ε, η, άρα αναμένουμε και γνωρίζουμε και την φύση της καρικής διαλέκτου η οποία είναι ελληνική όπως είναι και, ε, ε, και των ε, κρατ, κρατών μισίας και ε, 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 της, των μισών και των λιδών η ε, διάλεκτη, διότι και αυτή είναι ελληνογενή και μάλιστα διογενής, αφού είναι αδερφοί ο μισό και, και ο, λιδός λιδό του καρό και επομένω η Κρήτη. Ε, και επομένως η Κρήτη η μητέρα τους ε, τους καθιστά ε, και άρα γνωρίζουμε και εκεί τι αναμένουμε να δούμε στην διάλεκτο των μισών και στην διάλεκτο των λιδών ως ελληνικές διαλέκτους και ως αντικείμενο μελέτης της ελληνικής ιστορίας και γλωσσολογίας όλο αυτό το μικρασιατικό α, α, υπόστρωμα. Ε, βεβαίως. Η, το τώρα η δια της ε, επεκτάσεως της ε, θαλασσοκρατορίας ε, στι, ε, της κριτικής ε, με τον γάμο του αστερίου με την Ευρώπη στι στις χώρες της μικράς ασίας της, και της πρόσο ασίας οι οποίες είναι, ε, είναι η επικράτεια της αργίας και πελασγίδος Ιούς ε, δηλαδή οι στιγλικές και οι Φήνικες, οι Ελληνοφήνικες και οι, και οι κάτοικοι της Αιγύπτου και οι κάτοικοι της Μαυρουσίας όπου, από όπου είναι η θεά Αθηνά που εκεί στην, 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 τρι, τρι... Ε, στην ε, ε, Τριτονίδα Λίμνη ισχύει ε, 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 το δηλαδή προετοιμάζεται το διότι είναι και, και, θεά και θεά του πολέμου εξού και υπερκεφαλαία ε, άρα έχουμε σύνδεση και της θεάς Αθηνάς με τις επικράτειες των Μινοητών και της Αργίας Υούς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμηθούμε διότι ε, η, η, η Αρχαία Ελληνική γραμματεία ξεκαθαρίζει ότι ο Κρηταγενής Ζέφς και ο ε, και ο κριταγενής ε, διόνυσος, ο οποίος είναι ο πρώτος Διόνυσος, ιός του Άμωνος Διός, ε, είναι άλλος Δίας, από τον, προγενέστερος από τον Δία τον Ολύμπιο, αφού ήταν αδερφός του ουρανού ο Κρυταγενής Ζεύς. Επομένως, ε, 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 έχουμε ε, αναφορές εκεί στον Διόδωρο το Σικελιώτη για ε, τη Τανομαχία στην Κρήτη όπου είχε καταφύγει ο άμον Ζεύς διοκόμενος από, ε, ε, από τον Κρόνο και τη Ρέα ε, και τους Τιτάνες. Ε, και ήδη βρίσκεται ο, ο ιός του, ο Διόνυσος, ο πρώτο Διόνυσος, διότι ο Διόδρο Κελιώτη αναφέρει τρει Διονύσους. Ε, ο πρώτο Διόνυσος λοιπόν είναι ο, ο οποίος είχε ε, συγκεντρώσει όλο τον ελληνο, ελληνικό στρατό από όλε τι ε, περιοχές και, α, και, 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 της και, της ε, και τη ελληνική και τη ελληνική Διασποράς και μετέβει προ τη μορία του Διριάδου. Ε, του απογόνου του, του Θεού Ηλίου στην ε, ε, Ινδική ε, και, και άρα ε, και είναι σημαντικό ότι πήγε δια ξηράς, όπου μάζεψε και τον στρατό και γύρισε δια θαλάσσης Άρα η θαλασσοκρατορία των Κρητών επέτρεψε αυτήν την, ε, αυτό το ταξίδι στην Ινδική. Άρα, Κρήτες στην Ινδική. Ε, και ε, ο, ο, ο Διόνυσος λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος ε, ε, γύρισε από την Ινδική και ε, παρετάχθη μετά του πατρός του σε βοήθεια του πατρός του στην Κρήτη, στην Τιτανομαχία της Κρήτης και ενίκησε τους Τιτάνες και μάλιστα στην Τιτανομαχία αυτή αναφέρεται ότι βοήθησε και η Θεά Αθηνά από την, ε, από την μαυρουσία. Ε, τα πράγματα επομένως ε, δένουν αν δούμε την, ε, και τους συνδυασμού των γενεαλογιών και την διακλάδωση των γενεαλογιών στην ελληνική Μητρόπολη και στην ε, ε, ελληνική Διασπορά και βεβαίως πάντοτε από την ελληνική Μητρόπολη ε, κα, κατευθύνονται οι, οι απικίσεις και οι επεκτάσεις των Πελασγών και των Απογόνων τους, ε, άρα και των Μινοητών κριτών και των μικινέων προς την Ασία και την Αφρική. Ε, και την Ευρώπη βέβαια, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, ο Ηρακλής ήταν, ε, υπάρχουν παλαιότεροι Ηρακλείς, ε, των το, οποίων τον ρόλο μαθαίνουμε με χάρη από τον Ηρακλή που ήταν ο στρατηγικός αρχηγός και στα πελασγικά βασίλεια της Αιγύπτου, δηλαδή υπό τον ε, ε, Άνουβη ας πούμε, τον οποίο διαδέχθη ο Απόλλων και ο Ηρακλής και ο Άμμων Ζεύς. Επομένως τα πράγματα δεν είναι όπως τα ξέρουμε, ε, διότι δεν μας διδάσκουν βεβαίως την ιστορία, την πραγματική ιστορία που είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία ε, και η παραγκόνησή της βεβαίως είναι τελείως ε, ακατανόητος για να μην ε, και η μη διδασκαλία του στο σχολείο ε, αλλά ε, την παρουσία της σαν παραμύθια είναι τελείως ακατανόητος για να μην πούμε βαρύτερες κουβέντες. Ε, επομένως ε, ε, στην, ε, στον, ο, οι βασιλείς της Αιγύπτου λοιπόν είχαν αρχηγό στρα, ε, στρατιωτικό ε, που ονομάζεται ο Ηρακλής ε, ε, και διοικητικό διοικητικό ας πούμε επιτελάρχη τον Βούσιρη και έχουμε δύο Βουσίριδες να αναφέρονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία οι οποίοι βέβαια απέχουν κατά, κατά πέντε γενναίες όχι παραπάνω και άρα πάει το μυαλό μας ότι δεν μπορεί να είναι ο Ηρακλής της Αλκμίνης εκείνος που έκανε τις, τους άθλους ε, και αυτό μας το διευκρινίζει βέβαια ο μεγάλος μας ιστορικός ο Διόδρος Σκελιώτης, ότι δεν μπορεί να είναι ο Ηρακλής της Αλκμίνης, ε, ε, το οποίο ο άθλος ήταν με τον ε, Γυριώνη, τον Βούσιρη ε, και τον γιο του, του Βουσίριδος, βέβαια ή τον Αντέο, διότι αυτός ο Ηρακλής ήταν στην προϊστορική ε, και προδυναστική, Εγύπτο, ε, την ελληνική Αίγυπτο, την ελληνική μαυρουσία την ελληνική τίγκη αυτήν είναι η Ταγκέρη δηλαδή ε, από τη γυναίκα του ε, Αντέου ε, και έχουμε λοιπόν επικράτειες πελασγικές σε όλη τη Βόρειο Αφρική ε, και στον Γυριόνι στα παράλια της ε, του Ατλαντικού Οκεανού ε, όπου η. Όπου η πρωτεύουσα του κράτους του Γυριώνου. Η μία πόλη ήταν η περίφημη Ταρτισσός, η άλλη είναι η περίφημη Ερήθεια η οποία ήταν νησί και εκεί ο Διόδωρος ο μας λέει ότι το πλοίο για να πάει ο Ηρακλής στην Ερήθεια για να πάρει τα τα βόδια του Γυριώνου τα... του τη χάρισε ο Ζεύς. Άρα Αυτές οι παραπομπές είναι πάρα πολύ σημαντικές διότι βλέπουμε ε, και με την επιστροφή του Ηρακλέου, αυτού του Ηρακλέου, του πολύ παλαιού, παλαιότερου, ε, ότι ο Ηρακλής ο, ο γύρισε μέσω, ε, μέσω Ιβηρίας όπου έκτισε λέει την Αλυσία και αυτή η Αλυσία είναι πόλης, ε, η οποία γιατί την ξέρουμε μέχρι την ιστορική εποχή ε, στην Ιβηρία ελληνική βεβαίως πόλη και μετά πέρασε από την, ε, από από την Λιγιστίνη όπου ε, τιμώρησε τους ιούς του, ε, του Ποσειδόνος οι οποίοι του πήγαν να του κλέψουν τα δε, βόδια και μετά πήγε στο Ρήγιον, πέρασε από την Τυρινία «Α, πέρασε από την Τυρινία» και μετά επομένως πέρασε και τελικώς στην ε, ε, Πελοπόννησο για να πει πάει τα, ε, για να ε, ε, φέρει τα τα βόδια στον σ, στις μικίνες ε, και βεβαίως σε πολύ παλαιότερη εποχή, άρα βλέπουμε μια έναν ετεροχρονισμό των των πραγμάτων που φέρνουν την ιστορία μας πολύ παλιά. Και μάλιστα ε, βάσει των γενεαλογιών βρίσκομαι ότι και τα γεγονότα που ξέρουμε έγιναν και σε παλαιότερη εποχή, άρα περισσότεροι του ενός τροϊκή πόλεμη και επομένως και ε, σχέση και με το περιβάλλον της τότε εποχής ε, ε, και βέβαια προγενέστερους της, ε, ε, συμβατικής, ε, το, ε, το, της συμβατικής χρονολογίας του 1200. Ε, που βεβαίως ε, δεικνύει ότι επανελήφθη ο τροικός πόλεμος, διότι έχουμε και μετάβαση Ιρακλέους λαομέδοντος προηγούμενος στην τρία και έχουμε και χτίσ, χτίσιμο των ε, ε, τυχών της τρίας από τον Ποσειδώνα και τον Απόλλωνα. Επομένως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ε, επανερχόμενοι λοιπόν στην ε, στην θαλασσοκρατορία των Κρητών και στο συνδυασμό της με την, με την, με την επικράτεια της Αργίας Ιούς, διευκρινίζομαι πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία μας. Ε, πρώτα πρώτα βλέπουμε ότι υπάρχουν, υπάρχουν συνδυασμοί όχι μόνο με την επικράτεια της Αργίας Ιού, αλλά υπάρχουν συνδυασμοί του, του, της Μηνοϊκής ε, Θαλασσοκρατορίας με ε, τις επικράτειες του Ηλίου δηλαδή με, τα, ε, με, με τους ηλιάδες με τους ηλιάδες του, της ε, Ρόδου και, της, ε, και τους ηλιάδες της, ε, τον, ε, της Καρίας όπου οπου ε, ε, πηγαίνει στη Ρόδο και ο Αλθεμένης, ε, ο γιος του Μινός ο ε, ε, γιος του Μήνος, ο οποίος ε, κάνει στο όρος ατα, αταβύρι, ε, στο, στο όρος, στο όρος της Κρήτης ε, ε, το οποίο ονόμασε Ατάβυρον, ε, ναό του Αταβυρίου Διός που δεικνύει ότι ε, αναφέρεται στον Δία τον Κρυταγενή, ο οποίος ε, λατρεύεται στου στους στα, ε, ε, στα, ορεινά άντρα όπως ε, στην, ε, στο δικταίο άντρο. Ε, ε, και Επομένως έχουμε σχέσεις και του, των κριτών με την Ρόδο και η Ρόδος βέβαια βρίσκεται στα πρόθυρα της Μικράς Ασίας και υπάρχουν και, ε, δια, και, 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 και ε, σχέσεις ε, στην βάση της Μινοϊκής, ε, ε, Μινοϊκής δυναστείας οι οποίες είναι με τους, ε, με, με τους πελασγούς της Αρκαδίας. Και ε, ε, αν θυμηθούμε ότι μετά τα Τροϊκά ο βασιλιάς της, της, ε, ε, της Αρκαδίας πήγε και ίδρυσε την Πάφο, οι ε, συνδυασμοί αυτή, τον, με τους Πελασγούς δεικνύουν ε, δυνατότητα των κριτών να διεισδύσουν και στο υπόλοιπο πελασγικό ελληνικό υπόστρωμα ε, ε, όπως εισέδησαν ας πούμε στην, στην ε, ε, Λικία με την οποία συνεκρούστη ο Κίλιξ ο αδερφός της βασιλής ε, Ευρώπης της Κρήτης ε, ε, και τον οποίο βοήθησε ο Σαρπιδόν να νικήσει τους λυκείου. Ε, η βασιλεία τώρα του... Ε, άρα, ε, οι σχέσεις παραδείγματος χάρη των Κρητών με τους Κάρες και των Καρών και Κρητών με τους ε, Ηλιάδες ε, δικαιολογούν ε, βασιλιά Μελισέα, της Καρίας, στη Χερ, της Καρίας στη Χερσόνησο ε, με το τριόπιον Ακροτήριο, την οποία είχε, ε, είχε ε, 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 επικίσει ο τριόπας ο οποίος ήταν από τους Ε, Άρα ό,τι συνέβη στην ιστορική εποχή, ας πούμε, με, τις, με το να γίνονται απικίες των Αθηναίων στη Μακεδονία, ας πούμε, που θα ήταν βέβαια ε, υπό την έγκριση του, του, των δωριαίων και, και των βασιλέων της Μακεδονίας ε, ε, συμβαίνει και στην προϊστορία ε, και βλέπουμε λοιπόν τον, ε, τον ε, σαρπιδόνα να βασιλεύει και στην, ε, στην Λικία ε, και βεβαίως να ε, περιμένουμε τώρα και, και ότι η σημαντική ηλικιακή, ηλικική ε, διάλεκτος να έχει συγκεκριμένα ε, στοιχεία και ε, και, και, βε, και βεβαίως και κρητογενή ε, δωρικά στοιχεία από την ε, Μεγαλόνισο Κρήτη και βέβαια και ε, πελασγικά στοιχεία από τους ε, πελασγούς οι οποίοι ήταν μέσα στην στο υπόβαθρο των Κρητών. Ε, ε, αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να μελετήσουμε, ε, να μελετήσουμε και να αποδείξουμε ε, και ιστορικός και γλωσσολογικός το υπόβαθρο της ε, Μικράς και πρόσο Ασίας ως πλήρως ελληνικών. Ε, και να καταλάβουμε ότι οι Φιλιστέοι τους οποίους η Γραφή αναφέρει ως κρίτες, του αναφέρει ως Κρήτες η Γραφή, ε, τους Φιλιστέους, ε, ότι οι Φιλιστέοι θα, για να είναι κρίτες επειδή η παρουσία τους εκεί στην Φιλιστέα είναι επί, επί σειρά ε, αιώνων ε, και, χι, και χιλιετηρίδων, ε, όπως, όπως αποδεικνύουν και τα ευρήματα ε, τα φιλισταϊκά, τα οποία άλλωστε ανέσκαψαν η, η, το Πανεπιστήμιο των Εβραίων ε, και, ε, και οι ανασκαφείς προς τιμήν τους, ε, ερμηνεύουν τα ε, μη τεχνοτροπία ε, τεχνοτροπίας αγγεία, των ε, φιλιστέων ως μη βεβαίω. Και επίσης και ε, σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι οι, φι, οι φιλιστέοι λοιπόν οι οποίοι με μεταβολή του φι σε πι μεταξύ των ελληνικών διαλέκτων για να έχουμε πελιτνό ή πελιδνό τον οχρό και τον λευκό όπως και σημαίνουν και οι λέξεις σε άλλες διαλέκτους φαλιός και, και πελιός, ε, ο ασπρομάλης. Ε, ε, έχουμε λοιπόν ότι οι Φιλιστέοι είναι πελασγικής καταγωγής. Πολύ σωστά διότι είτε Κρήτες είναι είτε, πελασ, είναι Έλληνες ε, και γεννημένοι Έλληνες. Ε, ε, άρα έχουν μεγάλη σημασία να, παρα να, να μελετήσω με τη φιλισταϊκή ιστορία και ποιους βασιλεύ, βασιλείς της Φιλιστέας αναφέρουν και οι ε, ξένοι ιστορικοί, όχι μόνο οι δικοί μας αρχαίοι συγγραφείς, αλλά και άλλοι που έγραψαν για την, για την ιστορία περιοχών όπου ήταν οι Έλληνες. Ε, να καταλάβουμε ότι αυτή λοιπόν η σχέση και η ύπαρξη είναι επιχειλιατηρίδες μέχρι και τους πρώτους βασιλείς των Εβραίων ε, και ε, 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 μιλάμε λοιπόν περί... Ε, μιλάμε περί ε, συν, ε, συνδυασμών των ε, πελαζικών ε, γενεαλογιών των βασιλέων της ελληνικής Φιλιστέας και της ελληνικής Φινίκης με, ε, με, με, άλλους, ε, με, με άλλους ελληνογενείς ε, ε, βασιλείς ή και μη οι οποίοι δηλώνουν την ελληνική επίδραση ως πολιτισμό, ως τέχνη και ως γλώσσα σε άλλους λαούς. Οι ε, η, η λοιπόν, ε, η λοιπόν αυτές και οι γενεαλογίες οι οποίες προκύπτουν και, με την, και, με την, και μέσω της Ελληνικής θαλασσοκρα... της, της Ελληνικής Μηνοϊκής Θαλασσοκρατορίας στην Μικρά Ασία ε, με, ε, με γηγενείς εκεί ή με, με άλλους ε, Έλληνες, ε, ενισχύει τον ε, ελληνικό και μόνο υπόβαθρο και, ε, και σύσταση και υφή της Μηνοϊκής της γενεαλογίας και της Μηνοϊκής θαλασσοκρατορίας στον κόσμο. αρα όταν λέμε ότι ότι οι Φιλιστέοι λοιπόν είναι κρήτες, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί συγκρούστησαν με το με το εβραϊκό βασίλειο. Και και βεβαίως, εάν ε, ε, προκύπτει στα ιστορικά δεδομένα ε, κατάκτησης και ή η, η, η απομάκρυνσης ή ε, δίωξης αν θέλουμε των ε, φιλιστέων μετά ήτα τους πιθανείς είτε τους από, το, από τα γύρω βασίλεια, τα, τα, τα αλλογενή, ε, όχι τα ελληνικά και ε, ε, για, να, ε, για να πρέπει μετά ο Μέγας Αλέξανδρος όπως διαβάζομαι στον Αριανό, να, να επαναφέρει τους Φιλιστέους εκεί, όταν κατέλαβε τις, χώρες, τις πόλεις των Φιλιστέων και τις πόλεις των, ε, ε, της ελληνικής Φινίκης, οι οποίες ήξερε ότι ήταν ελληνικές πόλεις, ε, για να επανελληνίσει τις πόλεις αυτές όπως και έκανε. Άρα πρέπει να βλέπουμε την ιστορία σε, της το, σε όλη της την έκταση και να μην στεκόμαστε σε, σε, σε μόνο αναφορές μεμονωμένες αλλά να τις βλέπουμε συνδυαστικά και αν τις δούμε συνδυαστικά ε, θα καταλάβουμε ότι είναι αλήθεια ότι πρώτος ο ουρανός εξουσίασε το σύμπαν όπως λέει ο Απολόδωρος στη βιβλιοθήκη του. Διότι ο ουρανός ε, κληροδότησε ας πούμε την, ε, το βασίλειο της ιβηρίας και της και της ε, ε, Γαλατίας, στον Θεό Ερμή, ο οποίος Θεός Ερμής ήταν πελασγικός Θεός γεννηθής στη, στην Αρκαδία ε, και επομένως αυτομάτως ως πελασγικός Θεός ελατρεύεται και στην Κρήτη. Ε, όπως και ο Απόλλων και ο, Όπως και ο Απόλλων και, ε, ο, ε, και η Άρτεμις. Επομένως έχει σημασία να θυμηθούμε ότι ο Απόλλων και η Άρτεμις πήγανε στο βασιλέα της ε, Τάρας, της πόλεως της Κρήτης, τον Καρμάνωρα για να ε, τους εξαγνίσει, ε, να τους καθάρει από τον ε, φόνο του Πίθωνος. Ε, άρα βρίσκουμε ίδια θρησκεία και ίδιες θρησκευτικές, ε, θρησκευτικές καταβολές στην Κρήτη, ε, πελασγικές ε, και διαδικασίες ε, και επομένως μετά συνδυάζομαι το, τους πελασγικούς θεούς και τις απικράτειές τους και με τη μινοϊκή αυτοκρατορία. Ε, και όταν βρίσκομαι παραδείγματο χάρη τον Κρόνο να, βασιλεύει στην, να, να είναι βασιλεύς της Φινίκης, ε, αναφερόμενο σε άλλη, σε, σε, σε άλλη, ε, παραπομπή στην αρχαία ελληνική γραμματεία ως ιός του Δόμου, που είναι ο ουρανός αυτός που δομεί το στερέωμα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι... Ε, ότι έχουμε την ίδια βάση θρησκείας και την, που ξεκινάει από τον ουρανό και ο Άμμον Ζεύς είναι ε, ο κρυταγενής, ο κριταγενής Ζεύς είναι αδερφός του ουρανού ε, και όχι γιος του, ε, και ό, όχι εγγονός του. Άρα είναι προγενέστερος ο κρυς ε, Ζεύς. Ε, ε, άρα μας ενδιαφέρει μετά και η σύγκρουση του Άμμονος Διός ε, και του Διονύσου, ο, ο οποίος γύρισε, όπως είπαμε από την ινδική, για να υπερασπίσει τον πατέρα του, ε, τον πατέρα του, ε, ε, είχε, ε, ήταν ε, 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 πολέμησε με τους Τιτάνες, ε, άρα οι Τιτάνες είναι στην Κρήτη. Επομένως αν έχουμε μαρτυρίες για ε, για, ε, για επικράτειες Τιτάνων στη μικράσια Ασία όπως έχουμε, ε, έχουμε πει τον Σάρο ε, στην Κηλικία, έχουμε πει τον Άνακτα ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλεύς της Μιλίτου ε, και επομένως έχουμε βασιλεία στην, ε, στην Μίλιτο η οποία ονομάζεται από τον Άνακτα Ανακτορία, ήδη από την εποχή των Τιτάνων. Ε, όπως έχουμε στην επικράτεια Τιτάνων και συγκεκριμένα του Προμηθέως και του Επιμηθέως προγόνων του Δευκαλίωνος στην ελληνική Θεσσαλία, ε, άρα έχουμε τους Πελασγούς πρώτων Τιτάνων, διότι οι Τιτάνες ήταν βασιλείς των Πελασγών και ε, ε, και απόγονοι των πρώτων βασιλέων ή, το, ή του βασιλέως ουρανού, ε, καταλαβαίνουμε ε, τις ρίζες της ελληνικής ε, φυλής, πλήρως ως γηγενούς φυλής και αυτοχθόνου φυλής ε, και, και τα φύλλα, τα διάφορα είναι, τα ελληνικά φύλλα είναι απόγονοι των πελασγών, των προγόνων των Ελλήνων. Ε, και αν βρίσκουμε και τους πελασγούς ως δημιουργήσαντες ας πούμε την, το παλατινάτον της Ρώμης από την, τον Εύανδρο και τη μητέρα του την Οικοστράτη η οποία τους πήγε λέει και το, ε, τους πήγε το αλφάβητο το ελληνικό άρα το αλφάβητο το ελληνικό είναι πελασγικό όντω. Και, ε, και ο Παλέχθων Πελασγός είχε τέτοιο α, α, αλφάβητο και η πελασγή του στην Αρκαδία το οποίο βέβαια ε, το ίδιο είχαν και οι Κρήτες ε, στην Κρήτη ε, και, και μάλιστα οι Κρήτες είχαν και αλφάβητο πελασγικό ε, το οποίο χρησιμοποιούσε ο, χρησιμοποιούσαν οι, οι, Κρήτες ως υπήκοοι του Διός και βεβαίως του Κρηταγενούς Διός ε, στην Πανχαία ε, όπου, υπή, στο ναό του Ουρανού ε, το οποίο υπήρχε εκεί επί του Διός του Κρητός Διός στην Πανχαία της Αραβίας ε, ε, στον Ινδικό Ωκεανό δηλαδή στην αρχή του ε, ε, έχουμε ε, εκεί επιγραφή λέει η οποία διηγείται τα κατορθώματα του ουρανού ε, άρα ε, κριτικό το αλφάβητο εκεί και βεβαίως πελασγικό ε, ταυτιζόμενο ε, ε, και άρα ε, πάει και το μυαλό μας ότι λέει η Αιγύ, Αιγύπτιοι ε, ονόμαζαν τα γράμματα τους, τα δικά τους γράμματα, ιερά. Επομένως ε, αναφέρονται και στην προδυναστική Αίγυπτο που εκεί βέβαια τους πήγαν τα πελασγικά γράμματα στην Αίγυπτο άρα έχουμε και το αιγυπτιακό ε, σύστημα γραφής ε, να έχει προγόνους πελασγούς. Ε, ε, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο, πάει το επεκτείνεται η σκέψη μας και στους Σουμερίους, οι οποίοι είναι του 3.500 π.Χ. Ενώ, ε, η, η Βασιλεία των, ενώ οι ενώ πελασγοί υπάρχουν από το 13.000 και 12.000 και μάλιστα να, να στο Αιγαίο και να πηγαίνουν απέναντι, ε, να πηγαίνουν από την, ε, από την Μήλο στο φράχτη και να βρίσκεται στο φράχτη ε, ο, ψι, ο ψιανός της Μήλου. Ε, και αυτόν τον οψιδιανό βρίσκουμε στις μαρτυρίες του καθηγητού Γιώτζεφτου να το βρίσκουμε στον Ειρηνικό, ωκεανό. Ε, και εκεί αρχίζει, το, αρχίζει το ε, κάποιος, κάποιος που δεν συνδυάζει τα πράγματα να λέει ότι οι Έλληνες δεν, δεν βρέθησαν στον, στον Ειρηνικό ωκεανό. Μα, μα ο Ειρηνικό ωκεανός στην αρχαιότητα ήταν ο Ινδικός ωκεανός ο οποίος άρχιζε λέει στην Αραβία διότι η Ινδική άρχιζε στην Αραβία Άρα στην Παϊχαία και πήγαινε, ε, και πήγαινε στην Ταπροβάνη ας πούμε, στην Κεϊλάνη στην οποία έχουμε πάλι γεωγραφικές αναφορές ελληνικές και βεβαίως και στην ε, Ινδική η οποία όμως, Ινδική αν διαβάσουμε τον ε, γεωγράφο μας ε, τον, ε, αν δια, διαβάσουμε τι, τι λέει ο γεωγράφος μας ο Μαρκιανός ο ε, ο οποίος στον περίπλου του έχει τον περίπλου του Ινδικού ωκεανού και λέει ότι και της Ινδικής και μας αναφέρει εκεί και την Ταπροβάνη και όλα αυτά τα, τα σημαντικά που πρέπει να γνωρίσουμε για την ελληνική επέκταση στην απο, απότατη προϊστορία, δηλαδή την πελασγική και μινοϊκή επέκταση ε, και θαλασσοκρατορία, να φτάνει, στην, ε, να φτάνει δια του ε, Θεού Διονύσου, ε, του Κρητός Διονύσου, στην ε, ε, Ινδική. Ε, ε, άρα ο, ο Διόνυσος πήγε πολύ παλαιότερα ε, από τον ε, από, από το Μοχέν Ντάρο και το Χαράπα που, ε, που απορεί ο Αδαής ο ιστο, ε, από ιστορική και γλωσσική άποψη ότι ε, τέτοια ευρήματα τα οποία είναι ίδια στα χρυσά τους, στις χρυσές τους πινακίδες και στα, χρυσ, και στα γράμματα που απεικονίζουν στο σύστημα γραφής, ε, ότι είναι μηνοικά μηνοική τεχνοτροπίας. Ε, ενώ ε, πια ε, ε, άμα διαβάσουμε τον Διόδωρο του Σικελιώτη ο οποίος λέει ε, ρητός ότι ο Διόνυσος όταν πήγε στην Ινδική δεν βρήκε τίποτα, ήταν δεν υπήρχαν πόλεις, ε, έκτισε πόλεις, έβαλε βασιλείς στα παιδιά του και ότι, και, και ότι μεταξύ Έχω μας αναφορά ε, Έλληνος ιστορικού αρχαίου ότι μεταξύ, τον, ε, μεταξύ του Διονύσου και τον, ε, μεταξύ του Διονύσου και, τον, και του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχαν 6.000 χρόνια, 150 βασιλείς δηλαδή 100, ε, ε, 150 βασιλείς δηλα, δηλαδή 6.000 χρόνια ε, ε, βρίσκουμε ότι οι, επιβεβαιώνουμε λοιπόν την ε, σύσταση της, του, του, του κράτους ε, στην Ινδική Ελληνικού από τον Διόνυσο κιόλας και βεβαίως μετά και από τον Ηρακλή παλαιότερο Ηρακλή βέβαια πάλι του της Αλχμίνης ε, που, ε, ε, που έχουμε παραδόσεις εκεί και για μη κατάληψη της αόρνου πέτρας από τον Ηρακλή το οποίο είχε βέβαια σκοπό ο, σκο, έβαλε σκοπό ο, ο Αλέξανδρος ο, τρίτος, ο, ο ο Μέγας της Μακεδονίας, ο Μέγας Μακεδόν, ο Μέγας ο Έλλην, ο, ο, ο σπουδαιότερος των Ελλήνων, να την καταλάβει όπως και έκανε. Ε, άρα δίνουμε μεγάλη σημασία στα, στα κείμενα των Ινδών, ε, πρέπει να δίνουμε, των Ινδών συγγραφέων, οι οποίοι λένε ότι οι Δραβίδες ήταν ελληνική ελληνικής τεχνοτροπίας, ε, θρησκεία και μάλιστα αυτούς βρίσκουμε και, στην, ε, ε, και στο Stonehenge όπου είναι η άλλη, ε, η άλλη επέκταση των Ελλήνων η οποία μαρτυρείται στις αρχαίες Ιρλανδικές σάγκες δηλαδή τις, ε, ε, τις, ε, τις μυθολογίες, τις τοπικές ε, των Ιρλανδών και των, ε, των Πρίτανων, των Βρετανών ε, διότι η λέξη πριτανική υπάρχει στο στράβωνα ε, και άρα παρουσία, περί καταγωγής του Παρθόλωνος από την Ελλάδα ε, και εκεί αν σκεφτούμε ότι μόνο οι Κρήτες διέθεταν ε, πλοία τέτοια τα οποία να μπορούν να είναι ωκεανοπόρα δηλαδή να, να είναι στον ωκεανό και στον πόντο, ε, ποντοπόρα ε, καταλαβαίνουμε ότι, ε, ότι μέσα στη ε, θαλασσοκρατορία των Κριτών εντάσσονται και τα μεγαλιθικά μνημεία, ε, τα οποία είναι σαφώς πελασγικά και τα έχουμε βρει ε, και ως λίθινα και ως, ε, ε, λίθινα, ε, ε, και ως ε, λίθινα μονήρ ε, μενήρ ε, δηλαδή, ε, στην λατρεία του Θεού Απόλλωνος, ο οποίος όμως Θεός Απόλλων ήταν δωρικός Θεός, διότι ήταν Θεός των Δωριέων και είχε μάλιστα γιο και δώρο, του οποίου η θηγατέρα Ξανθήπη ε, την βλέπουμε να νυμφεύεται τον, ε, τον πλευρό, τον στην... Ε, ε, τον πλευρό, να στην Ετολία. Και εκεί να βλέπουμε ότι η ετολική διάλεκτος είναι δωρική και όλη η Δυτική Ελλάδα από και η Βόρειος Ελλάς, δηλαδή η Μακεδονία, η Θράκη μας, η Ήπειρος, η Αρκαρνανία, η Ετωλία η, η Ήλιδα και τελικός και προς το δεξιό μέρος αν χωρίσουμε την Ελλάδα στα δύο στη μέση της Πελοποννήσου και η Λακωνία είναι δωρικές περιοχές από με την παρουσία του δώρου και του τεκτάμου από την γενολογία του Δευκαλίωνος και όχι βεβαίως και πράγμα βεβαίως που διαψεύδει αφεαυτού την αυτού την, την, παρου, την δήθεν παρουσία δωριέων πολύ αργότερα στην Ελλάδα ενώ αυτή είναι γυγενής και μάλιστα η αρχαίοτερη των Ελλήνων αφού ο δώρος είναι ο πρωτότοκος γιος του Έλληνο και εγγονός του Δευκαλίωνος ε, και ε, άρα μεγαλύτερος ε, του εόλου στην ηλικία και μεγαλύτερος του Ξούθου. Ε, ε, η, και αν δούμε και παρουσία πελασγών σε όλη την Ελλάδα, όπως λέει ο Στράβων διότι επεπόλασαν λέει οι πελασγοί σε όλη την Ελλάδα, εξετάθηκαν. εξετάθηκαν. Και από την Ελλάδα πέρασαν βέβαια ε, πέρασαν βέβαια είτε δια, είτε δια της είτε διά του Ελισπόντου, ε, πέρασαν στην ε, Μικρά Ασία ε, ή πήγαν από την Κρήτη ε, στις Μινώες που Μινόες οι Κρήτες είχαν και, ε, και, και στη Δύση, στη Σικελία και είχαν και στην ε, Συρία και βεβαίως και στα νησιά του Αιγαίου. Ε, και είχαμε πει την περασμένη φορά ότι βέβαια ο Ραδάμανθης ε, ε, πρώτα, πρώτα που, που, που κατέλαβε ήταν που ε, η, η, πήγαγε ε, κυκλαδικές νήσους και νήσους του Αιγαίου στην ε, θαλασσοκρατορία ε, ήταν πρώτα οι Κυκλάδες και η Λίμνος και η Σαμοθράκη δηλαδή όλες οι πελασγικές νήσοι του Αιγαίου, οι ελληνικές και μετά πήγε ε, 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 και έβαλε βασιλείς ε, Κρήτες όπως στοιχείο, έβαλε τον Ινοπίωνα, ενώ στην ε, επεξετάθηκε στην απέναντι ακτή ε, της Μικράς Ασίας και στις Ερυθρές ε, έδωσε το όνομα του Ερύθρα ε, του γιού του. Γιούτου. Ε, ε, η, ε, έχει σημασία επίσης να βρίσκω, ότι βρίσκουμε τα ίδια ονόματα ονόματα ε, 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 στους Κρήτες και στα άλλα πελασγικά φύλλα ε, και μάλιστα στον γιο του Περσέως, του, του αυτοκράτορου των μικοινών ο οποίος ε, ε, στην ε, ε, Αραβία, ε, στον Περσικό κόλπο, έτσι, ε, ονόμασε την Ερυθρά θάλασσα από το γιο του το Ερυθρά. Άρα βλέπουμε... Ε, αξιοποίηση του παρελθόντος του ελληνικού της μη Αυτοκρατορίας έ ε, η οποία κάποια στιγμή ήρθε στους πρώτους Έλληνας και έτσι εναλλάσσονται βεβαίως τα ελληνικά φύλλα στην, ε, στην ιστορία όπου άλλοτε, ε, άλλοτε προηγούνται και άλλοτε ε, είναι αρρωγή. Ε, ε, όμως πάντα ε, οι Έλληνες είναι όλοι μαζί και όλοι μαζί πήγαν στην Τρία. το βλέπουμε αυτό ε, και εκεί ε, ήταν ο εμφύλιος πόλεμος με τους Τρώες διότι είπαμε οι Τρώες είναι από την Αρκαδία από τον, Δέδαλο, από τον Δάρδανο συγγνώμη, και από την Κρήτη από τον Τευκρό και, με τη, και ο οποίος ε, έδωσε στον Δάρδανο σύζυγο την κόρη του την Βάτια και εκεί λοιπόν ενώθηκαν οι ε, Μινοϊκοί ε, ε, Θαλασσοκρατορία με ε, την βάση της τρίας. άρα ήταν φίλιος πόλεμος όπως το ξέρουμε και όλοι βεβαίω οι ε, σύμμαχοι των, των Τρώων ήταν Έλληνες. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε και να το δούμε, δηλαδή Έλληνες ήταν οι Κάρες, εντάξει. Αλλά το σημαντικό είναι ότι από τον πρώτο ε, Μήνοα μέχρι, τον, ε, μέχρι αιώνες μετά, τον Μήνοα των Τροικών, τον Ιδωμενέα, ε, τον Βασιλέα Ιδωμενέα γιατί ο Μίνος είναι τίτλος, ε, έχουμε συνεχή ονόματα Ελλήνων βασιλέων της Καρίας και το ίδιο γίνεται και στην ε, και στους δύο βασιλείς της Καρίας οι οποίοι ε, έλαβαν μέρος στα Τροϊκά ως σύμμαχοι του πριάμου, του ελληνογενούς πριάμου ε, καταγωγής ε, κριτικής δωρικής ή και βρυγικής διότι και οι βρύγες ήταν από τη Μακεδονία και στη Φρυγία λοιπόν έχουμε ελληνική απίκηση. Ε, και όταν πέρασαν λέει οι, φρίγε, στην, στην, Μικρά Ασία ονομάστηκαν φρύγες ε, με φύ. Η ουσία είναι ότι τους φρύγες τους, τους, ονόμασαν οι, 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 οι τέτοια διάλεκτο αντίστοιχο ε, ήταν ε, οι οποίοι όπως ξέρουμε στην Ιωνία ήταν η, η του, η παλαιά Ιωνική του Ιωνος, ε, του, του, γιου του Ξούθου, δυσεγγονού του Δευκαλίωνος ε, επομένως η παρουσία των Ιώνων και των Εολέων στην Ασία είναι από τότε ε, όπως παραδείγματο χάρη η Ιόπη η, η πόλη Σιώπη, ε, 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 είναι σημαντική πόλη, ε, είναι εολική ε, φέρουσα το όνομα της Ιόπης ε, φυγατέρας του Εολού. Ε, άρα όλοι, ε, όλοι ε, άρα έχουμε πάντοτε ε, να τηρείται, το, να τηρείται ο κανόνας ότι οι, όλοι οι, αν πήγαινε ένας πρώτος Έλλην στην, στην Μικρά Ασία ή στην Αιγυπτό ή στην Βόρειο Αφρική, μετά γινόντουσαν απικίες όλων των συγγενών του, συγγενών του Ελλήνων εκεί και, και άρα ενίσχυαν στην ουσία την παρουσία των Ελλήνων στις χώρες της περί και της Ευρώπης και της Αφρικής και της Ασίας, ε, η παρουσία απ απικιών από όλους τους Έλληνες, από όλα τα συγγενή ε, ολικά φύλλα που ήταν, που, ήταν παρα, που ήταν απόγονοι των Παλασγών των προγόνων των Ελλήνων και των ελληνικών φύλων των απογόνων των πελασγών. Επομένω ε, ε, επομένως πρέπει να δούμε ε, που κάναμε μία μικρή αναφορά, πρέπει να δούμε ότι μαζί με τον πολιτισμό, μαζί με τις εκστρατείε, μαζί με τις απικίσεις, πήγαινε ο ελληνικός πολιτισμός στις διάφορες αυτές χώρες και είναι το υπόβαθρό του στο ιστορικό αλλά και συγχρόνως και το γλωσσολογικό. Επομένως ε, είναι πεδίο ε, δόξης λαμπρών στην ελληνική επιστήμη να ε, ε, ενσκύψει μέσα στην αρχαία ελληνική γραμματεία για, για να βρει όχι μόνο τις ρίζες της αλλά και θέματα σημαντικά ε, συμβολής του, των Ελλήνων ε, στον παγκόσμιο πολιτισμό και στην παγκόσμια, ε, και στον παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθε και ε, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να, κατα, να δούμε ε, οποιαδήποτε αναφορά τι σημαίνει ε, οποιαδήποτε αναφορά τι σημαίνει παραδείγματος χάρη ότι ο Φίνιξ είχε κόρη την Αστιπάλαια που έχει που φέρει που εδόθη το όνομα μιας νησού του Αιγαίου ε, και να καταλάβουμε ότι ο Αγινορ ο βασιλεύς της Ασίας ε, ο πατήρ του Φινίκος και του Κίλικος ε, δηλαδή ο ε, αυτός ο οποίος ε, ο, ε, αυτοί που, που ονόμασαν την Κυλικία και την Ελληνική Φινίκη, είναι Έλληνες και οι Φιλιστέοι είναι Κρήτες οπότε να καταλάβουμε ότι η παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή είναι πάρα πολύ αρχαιότερη από την άφηξη των Εβραίων ας πούμε από την Αίγυπτο στην Χαναάν που εκεί πήγαν λέει μέσω της ερήμου και βέβαια για να αποφύγουν τους φιλιστέους τους οποίους πάντα, πάντα εφοβούντο και, και τους δημιουργούσαν τρόμο και είδαμε και τη σύγκρουση την μετέπειτα, ε, μετέπειτα μεταξύ των Ελλήνων Φινιστέων και των Εβραίων ε, για να καταλάβουμε ότι η Χαναάν και η Φινίκη ήτανε ελληνικά ονόματα τα οποία προϋπήρχαν των Εβραίων. Και αν ξέρουμε και ε, ε, διαλέχτους θα καταλάβουμε ότι επειδή το φι τρέπεται σε δωρικών χ. Το αεολικό φι τρέπεται σε δωρικό χ στι ε, διαλέκτου τη αρχαία ελληνική, όπω παραδείγματο χάρη η γενική ε, όρνη, ε, όρνηθο με θύτα στην αττική διάλεκτο, είναι όρνηχο με χ στην ε, δωρική διάλεκτο και ε, ε, ενώ το ατικόν αττικόν, ε, το, το αττικόν θ γίνεται αεολικόν φι. Ε, μεταξύ τη Αττική και τη εολικής Διαλέκτου, παραδείγματο χάρη, έχουμε φυρίων με φύ φι, αντί θηρίων στον, ε, στον ε, μεγάλο μας λεξικόγράφο τον Ισύχιο. Ε, προκύπτει από αυτέ τι δύο σχέσει βεβαίω άμεσα ότι το ε, αιωλικό φύ είναι δωρικό χ και επομένω όταν λέμε στην Αττική Διάλεκτο και όφις και έχιδνα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι διαλεκτικά της ελληνικής και μάλιστα είναι μέσα στην ελληνική γλώσσα, σαν ε, ως διαλεκτικά της ε, αντίστοιχα ε, είναι ομόριζα, είναι και ομόριζα και όχι μόνο συνώνυμα. Αλλά θα συνεχίσουμε την περιγραφή μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.